δύο μέτριες πατάτες βρασμένες με τη φλούδα. Όσο είναι ζεστές, ξεφλουδίζουμε και τις βάζουμε σε ένα μπολ. Θα προσθέσουμε το σκόρδο, το οποίο το έχουμε χτυπήσει στο γουδί με λίγο αλάτι. Θα βάλουμε αλατάκι λίγο, αν και ίσως καθόλου, γιατί χτυπήσαμε το σκόρδο, πολύ ωραία. Ελαιόλαδο, ξύδι, λεμόνι, πιπέρι. Λίγο γάλα, θα χτυπήσουμε και στη συνέχεια βλέπουμε. Παίρνουμε αυτό εδώ το blender, φίλοι μου, όσο χτυπάμε προσεκτικά με το blender, βάζουμε λίγο λίγο το λάδι. Στην αρχή βάζουμε λίγο όλα τα υλικά και μετά κάπως στο ενδιάμεσο σταματάμε, δοκιμάζουμε και συμπληρώνουμε λίγο ακόμα, γιατί αν βάλουμε πολύ λάδι δεν θα το ρουφάει και θα φαίνεται έξω, θα είναι άσχημο, δεν είναι. Είναι έτοιμη η σάλτσα μας και μπορούμε να την απολαύσουμε με τον μπακαλιάρο και όχι μόνο. Φίλοι μου, είδαμε πως μπορούμε να κάνουμε μια σκορδαλιά. Μπορούμε να γίνει η σκορδαλιά με πολλούς τρόπους. Με ψωμί, βαλιάτικο ψωμί, γιατί οι άνθρωποι παλιά τους περίσσευε από να βρουν έναν τρόπο αυτό να το εκμεταλλευτούν. Ένα από αυτό ήταν η σκορδαλιά. Έχω ακούσει επίσης βάζουν καρύδια, διάφορες παραλλαγές. Εγώ έκανα μια απλή, στάνταρ, σίγουρη παραλλαγή. Τώρα καθένας, σύμφωνα με το γούστο του, επιλέγει και την προσαρμόζει στη συνταγή ανάλογα. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε. Μην ξεχνάτε ραντεβού στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο. Σε οτιδήποτε μπορεί να σας βοηθήσει, θα μου δώσει ιδιαίτερη χαρά. Θα είμαι εκεί για σένα.